τέθηκαν και από τον κύριο Σαββόπουλο και από τον κύριο Γιάτσιο και από άλλους περιφερειακούς συμβούλους, οι οποίοι πολύ σωστά έθεσαν κάποια θέματα στο τραπέζι ως βασικό και πρώτο γνώμονα. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια θα ήθελα να πω ότι τόσα χρόνια ο νομός Καστοριάς στήριζε και υποστήριζε την περιφερειακή ισότητα και ειδικότερα βέβαια την ΠΕ Κοζάνης, η οποία ήταν πάντα το κέντρο και η πρωτεύουσά μας, είτε μέσα από αποφάσεις των δημαρχιακών αυτοδιοικήσεων, είτε αποφάσεις δήμων, επιμελητηρίων, φορέων κλπ. Όπου δόθηκαν τα μέγιστα στην πρωτεύουσά μας, είτε σε πανεπιστήμια, είτε σε νοσοκομεία, υποδομές, ακόμα και βέβαια την ΑΝΚΟ, η οποία έγινε η μεγαλύτερη, μία από τις μεγαλύτερες μάλλον αναπτυξιακές εταιρείες σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι μόνο στην Ελλάδα. Βέβαια, λάμβαναν δικαίως και η Περιφερειακή Ένωση της Κοζάνης και της Φλόρινας τον τοπικό πόρο από τη ΔΕΗ, μιας και ήταν και οι μεγάλες λιγνητικές περιοχές, από τον οποίο εμείς ως υπόλοιπες περιφέρειες δεν είχαμε λάβει ουδέποτε κάποια στήριξη, πλην κάποια μικρή στήριξη κατά τη διακυβέρνηση του κ. Καρυπίδη. Σήμερα, που βρισκόμαστε σε μια άλλη κατάσταση, μια άλλη διάσταση, και προσπαθούμε να παλέψουμε μέσα από νέα δεδομένα ως προς το μέλλον μας, με το δεδομένο ότι η Καστοριά και η Σιάτιστα δεν στηρίζονται πλέον από τη Γουνοπία ως τη βασική τους τραχοκαλιά, αλλά και τα Γρεβενά αντιμετωπίζουν κάποια οικονομικά προβλήματα το τελευταίο διάστημα, νομίζω ότι θα πρέπει να μπει πρώτο-πρώτο, επάνω-επάνω, ως πρώτος κανόνας, ως προτεραιότητα, ως πρώτη παράγραφος, πρώτο αίτημα, η κοινή αντιμετώπιση όλης της Δυτικής Μακεδονίας από το σχέδιο δίκαιης μετάβασης. Και σε αυτό απευθύνομαι να το ακούσει και ο κύριος Μουσουρούλης. Θα ήθελα να μπει όχι ως σχόλιο σε μία παράγραφο στο ενδιάμεσο του κειμένου του κυρίου Κιάννα, το οποίο κάθισα και διάβασα προσεκτικά, αλλά θα ήθελα να μπει ως πρώτη παράγραφος και αδιαπραγμάτευτα. Αυτό ήταν ένα σχόλιο μου. Τώρα ως προς την τοποθέτησή μου, φυσικά και υποστηρίζω την άποψη της παράταξής μας αναφορικά με το σχέδιο. Θα ήθελα όμως να κάνω κάποιες επισημάνσεις και ως προς το σχέδιο του κυρίου Κιάννα και ως προς τοποθετήσεις που έγιναν από κάποιους συμβούλους αυτό το διάστημα και στο τέλος να κάνω και μία ερώτηση. Η πρώτη αφορά, όπως σας είπα προηγουμένως, τα ίδια ποσοτικά και ποιοτικά κίνητρα για όλη τη Δυτική Μακεδονία σε όλες τις μορφές χρηματοδότησης και επιδότησης υποδομών και επιχειρηματικότητας για το επόμενο διάστημα. Το δεύτερο, καθότι άκουσα και τον Αντιπεριφερειάρχη της Φλόρινας, ο οποίος έθεσε και θέμα για το τοπικό σύστημα διακυβέρνησης, το οποίο μελετάτε, θα προτείνω ότι σίγουρα θα πρέπει να υπάρχει ένα τοπικό σύστημα διακυβέρνησης, το οποίο θα προωθεί στο κεντρικό σύστημα διακυβέρνησης κάποιες τοπικές προτάσεις προς εφαρμογή, οι οποίες θα βγαίνουν από την περιφέρεια, από δήμους, από επιμελητήρια, από φορείς, από οποιοδήποτε μπορεί να υποβάλει κάποιο αίτημα, να μην πηγαίνουν κατευθείαν δηλαδή κεντρικά, να βρίσκονται εδώ και από εδώ συγκεντρωτικά να φεύγουν κάτω. Και μετά από συζήτηση βέβαια και σε τοπικό επίπεδο. Το τρίτο αφορά σε ένα ειδικό πρόγραμμα το οποίο αναφέρεται, το οποίο είχε ξεκινήσει βέβαια και επί ημερών του κ. Καρυπίδη αναφορικά με το περιβαλλοντικό οικιακό τιμολόγιο, τώρα πλέον να μπει και στο τομέα των επιχειρήσεων, αυτό που ζητάει δηλαδή μέσα από το να ενεργοποιηθεί δηλαδή ένα αντίστοιχο πρόγραμμα, ένα αντίστοιχο τιμολόγιο για τις επιχειρήσεις από τη ΔΕΗ μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα και θα πρότεινα βέβαια αν μπορούσε να γίνει και από τις αρχές του 2021 για να δούμε κάποια πρώτη εξέλιξη σε αυτή την αλλαγή του συστήματος. Βέβαια και κάποιο ειδικό πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης των κατοικιών, άσχετα από το πρόγραμμα το εξοικονομώ, μέσω της ηλιακής ενέργειας θα μπορούσε να είναι κάποια πρόταση η οποία θα ευσταθεί. Μέσα από όλα αυτά τα κίνητρα, μάλλον συγγνώμη, μέσα από όλη αυτή την ζημία, ας το πούμε μέσα σε εισαγωγικά, η οποία θα γίνει στο περιφερειακό ΑΕΠ, επειδή θα είναι μεγάλη, θα πρότεινα μέσα από το καθεστώς της απολιγνητοποίησης, στην περίπτωση που προχωρήσει με τον βαθμό τον οποίο ακούγεται, και διαφαίνεται ότι το ΑΕΠ θα έχει μία μεγάλη μείωση τουλάχιστον σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, δηλαδή τουλάχιστον τα 2-3 πρώτα χρόνια το ΑΕΠ της περιφέρειας θα συρρυκνωθεί αρκετά και θα πρότεινα να δρομολογηθούν κάποια ειδικά φορολογικά κίνητρα για τις επιχειρήσεις για τα έτη από το 2021 έως το 2025, όπως η απαλλαγή του τέλους επιτιδεύματος,
η απαλλαγή της προκαταβολής φορολογίας των επιχειρήσεων μέτρα τη Δυτική Μακεδονία, να μην υπάρχει δηλαδή προκαταβολή στο φόρο, και ίσως και μια μείωση του ΦΠΑ αντίστοιχη με αυτή που είχαν κάποτε και τα νησιά για τις επιχειρήσεις Δυτικής Μακεδονίας, τουλάχιστον για το πρώτο χρονικό διάστημα, με ένα ανώτερο πλαφόν το 10%, για να μπορέσουμε έτσι ίσως να ισοσκελίσουμε κάποιες ζημίες. Σε όλα μέσα αυτά, θα ήθελα να πω ότι και δομές που ακούστηκαν από τους υπολείπους αναφορικά με σιδηροδρόμους, με πανεπιστήμια κλπ. Επειδή το ακούν τώρα και οι βουλευτές μας και ο κύριος Μουσουρούλης, θα ήθελα να πω ότι μπαίνουμε μέσα σε μια μεταλιγνητική περίοδο, το οποίο το γνωρίζουμε από πέρυσι, ας το πούμε έτσι, το Σεπτέμβριο. Και υπήρξαν κάποιες αποφάσεις, οι οποίες είχαν να κάνουν και με τα πανεπιστήμια και με το φορέα διαχείρισης στην Καστοριά κλπ. Υπήρξαν κάποιες αποφάσεις, οι οποίες άλλαξαν κάποια δεδομένα. Δηλαδή, ακυρώθηκαν κάποιες σχολές που ήταν να γίνουν στην Καστοριά, αντίστοιχα βέβαια και στην Κοζάνη και στην Φλόρινα. Θα πρότεινα, τουλάχιστον σε πολιτικό επίπεδο, να δοθεί ένα μήνυμα προς την κυβέρνηση, ώστε μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα να μην μπαίνουν στις ίδιες διατάξεις ή στους ίδιους νόμους, υποδομές και δομές που αφορούν την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Δηλαδή, δεν ακυρώνουμε κάτι, παράδειγμα, στη Χαλκίδα ή στην Αθήνα, δεν σημαίνει ότι το ακυρώνουμε και στην Κοζάνη, στην Καστοριά ή στη Φλόρινα ή στα Γραβένα. Αυτό λίγο θα πρέπει να μπει ως πρώτη παρατήρηση. Δηλαδή, ότι μέσα τώρα σε αυτή τη μεταλιγνητική περίοδο δεν πρέπει να αφαιρούμε υποδομές και δομές από την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, αντιθέτως μάλλον να τις πολλαπλασιάζουμε. Θα ήθελα να ρωτήσω τι θα γίνει και με το υδροηλεκτρικό σταθμό στο φράγμα του Νεστορίου, από τη στιγμή που θα γίνει μια τέτοια αναβάθμιση στην απολιγνητοποίηση. Θα ήθελα να ρωτήσω βέβαια και για άλλες υποδομές και δομές, το οποίο δεν είναι της παρούσης. Και θα ήθελα στο τέλος να αναφερθώ και στον κύριο Μουσουρούλη αλλά και στον Περιφερειάρχη, διότι ο κύριος Περιφερειάρχης πριν από λίγο χρονικό διάστημα είχε μιλήσει για κάποια ενδεχομένως κοινή εταιρεία η οποία θα μπορούσε να γίνει στη Δυτική Μακεδονία και να μπουν επενδυτικά κεφάλαια για φωτοβολταϊκά πάρκα κλπ. Ή ο κύριος Μουσούλης, από ό,τι ακούγεται, θα δοθούν προς κατασκευή τα φωτοβολταϊκά πάρκα, το μεγάλο πάρκο δηλαδή που είναι να γίνει μέσα σε ξένους επενδυτές. Με το δεδομένο ότι έχουν υπάρξει κάποιες αλλαγές τώρα λόγω COVID και αυτή τη στιγμή μιλάμε και για, εκτός από το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και τα 400 περίπου εκατομμύρια που αντιστοιχούν στη δική μας περιοχή, μπαίνει πλέον και το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο έχει 6 δισεκατομμύρια ευρώ για την πράσινη ενέργεια, από τα οποία σίγουρα το 1 δισεκατομμύριο θα μπορούσε να δαπανηθεί στην Δυτική Μακεδονία, με το δεδομένο ότι μπαίνουμε σε μια άλλη περίοδο. Και βέβαια μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης ακούστηκε ότι και το κράτος θα δώσει δάνεια το 50% του Ταμείου Ανάκαμψης, δηλαδή αν θα δώσει 6 δισεκατομμύρια Ταμείο Ανάκαμψης, άλλα 3 δισεκατομμύρια θα δώσει δανεισμό το κράτος. Συν το Investing You, συν η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, θα υπάρξουν χρηματοδοτήσεις από διάφορα ταμεία και από διάφορες πηγές, οι οποίες σε έναν επενδυτή που μπορεί να επενδύσει στην περιοχή μας, μπορεί να φτάνουν και το 80% και να χρειαστεί να βάλει ένα 20-25% ίδια κεφάλαια. Γιατί δεν θα μπορούσε η ΔΕΗ, παράδειγμα, να βάλει εμάς τους Δυτικομακεδόνες ως μετόχους και να κάνει μια τέτοια επένδυση στα δικά της εδάφη, και θα πρέπει να μπουν ξένοι επενδυτές. Θα μπορούσαμε εμείς οι ίδιοι να γίνουμε μέτοχοι και ας μπουν οι ξένοι επενδυτές στο χρηματιστήριο. Ολοκληρώνεται, κύριε Μαρκοπούλου. Μια τέτοια ερώτηση θα ήθελα να κάνω. Uh-huh. Δηλαδή, μια ιδιωτική επένδυση που έχει ένα απλό know-how, γιατί θα πρέπει να μπει σαν ξένος επενδυτής και δεν θα μπορούσε να κάνει η ΔΕΗ με εμάς μετόχους ή συμμετόχους, τους Δυτικομακεδόνες, αυτή την κίνηση να λάβει μια ενίσχυση της τάξης του 70-80% από όλα αυτά τα ταμεία και τα διαρθρωτικά ταμεία και να κάνει αυτή την επένδυση και να μείνει και η επένδυση σε εμάς αυτό. Ευχαριστώ. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Μαρκόπουλο. Κύριε